πολύ μεγάλη συμφωνία. Ο λαός όμως το έχει για προδοσία. Ο λαός ένα τμήμα του λαού, όχι όλο. 80% ένα τμήμα είναι. Να. 80% είναι εναντίον. 80. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι άνω του 70. Ναι, αλλά είδατε Αμερικανοί, Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Μέρκελ από εδώ, από εκεί, Στόλτεμπεργκ κτλ. Είναι όλοι υπέρ. Και πιέζουν όλοι. Θα του αδειάσει όλου αυτού ο Τσίπρας και θα το πετάξει το θέμα. Δύσκολο. Γι' αυτό λέμε ότι παράγει αποτελέσματα, ότι έγινε προδοσία από τον Τσίπρα και από τον Γκοτζιά. Αυτό είναι. Εγώ του είπα ότι μετά τις εκλογές θα αντιμετωπίσουν ειδικό δικαστήριο. Και μάλιστα είπατε γιατί οι δημοσιογράφοι. Γι' αυτό το θέμα. Γι' αυτό, διότι η μεγάλη πλειοψηφία του λαού το θεωρεί μειοδοσία. Mm-hmm. Ναι, αλλά εδώ έχουμε μία εκλεγμένη. Ας φέρει μάρτυρες ο Τσίπρας στο δικαστήριο που θα γίνει, τον Τραμπ, όλους αυτούς να τον υπερασπιστούν. Εδώ όμως υπάρχει μία εκλεγμένη. Δεν νομίζω. Εδώ, κύριε Πρόεδρε, όμως υπάρχει μια εκλεγμένη κυβέρνηση που διαπραγματεύτηκε με τη γειτονική χώρα και έβγαλε ένα αποτέλεσμα. Αυτή η συμφωνία. Ναι, χωρίς όμως συμβούλιο αρχηγών, είναι μείζον το θέμα. Σε μείζον σημασία θέματα πρέπει να γίνει και Συμβούλιο Αρχηγών υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο απέφυγε γιατί ο Καμένος διαφοροποιείται, και απόφαση της Βουλής. Απέφυγε και τα τρία. Mm-hmm. Μια κυβέρνηση. Θα έρθει στη Βουλή όμως το θέμα, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορεί να κάνει τα πάντα μια κυβέρνηση. Δεν θα έρθει στη Βουλή. Άπαξ εκλεγήσα μια κυβέρνηση. Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Θα το φέρει το θέμα στη Βουλή όμως. Ο κύριος Βούτσες είπε Φλεβάρι, Μάρτι, το θέμα θα έρθει στη Βουλή. Επομένως εκεί θα μετρηθούν τα κουκιά. Πριν έρθει στη Βουλή θα προκηρυχθούν εκλογές. Για να πάει η καυτή πατάτα στο Μητσοτάκη, ο οποίος θα έχει διαπράξει τη βλακεία να λέει μέχρι τις εκλογές δεν συμφωνώ με τις πρέσπες, ναι, και την άλλη μέρα υπό την πίεση του πρέσβη του Αμερικάνου θα πει είναι ωραία η συμφωνία. Πώς το λέτε αυτό, κύριε Πρόεδρε, όπου προκύπτει αυτό που λέτε. Θα δηλαδή πάει μετά τις εκλογές θα πει τώρα την περνάω. Η Νέα Δημοκρατία. Ενώ έχει πει μέχρι τώρα δεσμευτεί πως όχι. Θα πει η Νέα Δημοκρατία όχι στο Μπάιατ, στον Τραμπ. Και έτσι λέει. Στη Μέρκελ. Μέχρι τώρα αυτό δεν λέει. Τώρα δεν εγκοστίζει, είναι αντιπολίτευση. Τώρα μπορεί να λέει ότι θέλει. Πάλι τα ίδια θα ζούμε δηλαδή. Άλλα λέμε πριν, άλλα μετά. Μα τι δουλειά θα κάνουμε δηλαδή, στην Ελλάδα. Εσείς πιστεύετε ότι θα κάνει αντάρτικο ο Μητσοτάκης. Δεν το ξέρω. Και δεν θα ψηφίσει. Ακούω αυτά που λέει. Έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης ότι αν υπογραφεί αυτή η συμφωνία και περάσει από τη Βουλή, δημιουργεί κάποια δεδομένα. Δηλαδή ναι, μετά θα επαναδιαπραγματευτεί όσα μπορεί. Όσα μπορεί. Αν την ψηφίσει ο Μητσοτάκης. Δηλώνει Πόντιος Πιλάτος. Ναι, αν την ψηφίσει, συγγνώμη, ο Τσίπρας, ο Μητσοτάκης λέει την αποδέχομαι, δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Ναι. Το είπε αυτό. Αν δεν την ψηφίσει όμως ο Τσίπρας. Είπε, δεν θα την και κυρώσει. Κάνει την έξυπνη κίνηση και την στείλει στην επόμενη κυβέρνηση. Ωραία. Που θα είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη γεννηματά. Θα κάνει πίσω, λέτε. Πώς? Θα κάνει πίσω, λέτε μετά. Μα είναι δυνατόν να πάει κόντρα στους Αμερικάνους ο Μητσοτάκης. Με τι κοροϊδευόμαστε εδώ, κύριε Πρόεδρε. Λέμε τώρα αυτό και μετά να κάνουμε άλλο. Μα έχει όσο χρόνο. Μπορεί να ισχύει αυτό στην πολιτική ζωή. Καλά, πρώτη φορά θα είναι. Μία ερώτηση. Όσο χρόνο είστε. Ναι. Έχει η δεξιά ποτέ πει όχι στους Αμερικανούς? Δεν θυμάμαι εγώ, δεν ήμουν μικρός. Όχι. Μα δεν θυμάμαι. Δεν και σε βιβλία, υπάρχουν και Google. Α, να διαβάσω. Εντάξει. Αν δείτε δεξιός πρωθυπουργός να πήγε κόντρα. Μα στη συμφωνία της Δύσης του Λονδίνου, μα σε όλα. Μα εδώ βλέπουμε τον αριστερό πρωθυπουργό τώρα να είναι αγκαλιά με τους Αμερικάνους, κύριε Πρόεδρε. Ναι, εδώ μένει. Βλέπουμε άλλα αυτός πράγματα. Για να μείνει. Αυτός αντιλήφθηκε ο Τσίπρας ότι αν δεν ξεφρακωθεί στους Αμερικανούς, δεν μένει. Mm-hmm. Οπότε στον πομό παραμονής στην εξουσία. Θα κάνει τα πάντα, λέτε. Τούμπαρε. Και ο Μητσοτάκης, όταν πάρει την καυτή πατάτα έτοιμη, δηλαδή να έχει ψηφίσει η άλλη πλευρά δημοψήφισμα και αλλαγές στο Σύνταγμα. Μπορεί να πει όχι. Δεν, θα το δούμε αυτό στην ώρα του. Μα όταν γίνει πρωθυπουργός. Η ανθρωπότητα θα γυρίσει έτσι. Θα έρθουν όλα θα το πετάξουν δηλαδή έξω από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Θα έρθει εδώ η Μέρκελ. Θα πέσει όπως έπεσε ο Γιωργάκης. Ο Γιωργάκης πήγε στη Μέρκελ και είπε δημοψήφισμα. Mm-hmm. Και το ίδιο πράγμα παραιτήθηκε εδώ. Στο Σαμαρά. Από αυτά που ακούσατε, κύριε Πρόεδρε. Σαμαρά. Παραιτήθηκε μπροστά στο Σαμαρά, δηλαδή. Ναι, ο Γιωργάκης. Βουλευτές, 27 βουλευτές. Η επαναστάτηση Διαμαντοπούλου, δεν το θυμάστε. Ναι, δεν θυμάμαι. Όλοι αυτοί. Βεβαίως. Τον ανέτρεψαν τον Γιωργάκη ουσιαστικά. Αυτό δεν παραιτήθηκε, τον ανέτρεψαν. Ένα θέμα είναι αυτό. Να βάλουμε και το θέμα των συντάξεων που και αυτό είναι καυτό, κύριε Πρόεδρε. Δεν ξέρω τι βλέπετε εσείς να γίνετε εδώ. Βλέπετε να μην γίνει υπερικοπή. Τι βλέπετε. Είπε ο Μοσκοβισή, αυτό είναι απάτη από όλα τα κόμματα. Είπε ο Μοσκοβισή, 15 Οκτωβρίου θα εκτιμήσουμε που θα βγει το αποτέλεσμα του τρίτου τριμήνου του 18. Ναι. Κατά πόσον μπορούμε κάτι να κάνουμε προς τροποποίηση της συμφωνίας. Αλλά η κυβέρνηση το φέρνει. Ευθέως το είπε. Η κυβέρνηση λέει ότι είναι σίγουρο πως δεν θα κομπούν. Αυτό μας λέει κάθε μέρα. Μα και η Νέα Δημοκρατία πήγε και έκανε τροπολογία. Το Πασόκ, το Κουκουέ. Πώς κάνεις τροπολογία αφού στη Βουλή έχει ψηφιστεί το κόψιμο
των συντάξεων και αυξήσουν. Τι κοροϊδευόμαστε δηλαδή. Ναι, έτσι πιστεύω. Πιστεύω ότι τα κόμματα στη μεγάλη τους απελπισία, γιατί έχουν χάσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, διαπράττουν. Να πείτε μια κουβέντα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν έχουμε χρόνο, μια κουβέντα και για την αστυνομία και τη συμπεριφορά της και τη στάση της απέναντι στο Ρουβίκονα με αυτό το θέαμα που είδαμε στην πρεσβεία του Ιράν. Εσείς τι εκτίμηση κάνετε? Η αστυνομία τους είχαν συλλάβει τους Ρουβίκονες και τους άφησε έξω Βούτσης. Είναι σαφές ότι είναι κλαδική του ΣΥΡΙΖΑ ο Ρουβίκον. Κλαδική του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λέτε. Μα συγγνώμη, άμα ήταν δική μου, θα τους αφήνανε? Συγγνώμη, αν ήταν της Ένωσης Κεντρών οι ταραχοποιοί, θα τους άφηναν τα 100 να φύγουν? Τους προστατεύουν. Θα διέταζε ο Βούτσης την απελευθέρωσή τους? Είναι προστατευόμενη κυβέρνηση αυτό. Τι είναι, ποια έχετε χρήαν άλλων αποδείξεων? Εδώ διαπράττουν συνεχή αδικήματα, σπάνε, καταστρέφουν, κάνουν και μάλιστα παραμένουν άθικτοι. Μάλιστα. Κύριε είναι Πρόεδρε. Μια, ένα φαινόμενο της ελληνικής κοινωνίας το οποίο αποδεχθήκαμε, κύριε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε. Θα αποδεχθούμε και τις δημοσκοπήσεις. Ετοιμάζουμε δημοσκοπήσεις να φάνε την Ένωση Κεντρών. Πάλι σας δείχνουν ευθύνη. Τους προειδοποιώ ότι ο Λεβέντης το Σεπτέμβριο του 2015 με είχαν 1,8 και το Λαφαζάνι 7. Άρα, επομένως, λέτε, είστε πολύ σκληρός. Ο Λεβέντης δεν το. Αν με μασίσουν, θα τους κάτσω εδώ στο λαιμό. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.